Λοιπόν, επειδή έχει προκληθεί ένας δώρος και έχουν συζητηθεί διάφορα, εγώ οφείλω να ενημερώσω και τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους για αυτά που έχω τη δυνατότητα να πω. Να πω ότι έχουν διαμορφωθεί, έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου γύρω από το κομμάτι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εδώ και καιρό, και με δική μου απόφαση εδώ και ένα μήνα έχει προκηρυχθεί ΕΔΕ. Ένορκη διοικητική εξέταση. Δεύτερον, ό,τι υλικό έχει συλλεχθεί, ούτως ή άλλως αυτό προβλέπεται και από τη διαδικασία, και ό,τι υλικό προκύψει και από την ΕΔΕ, αλλά και στη διαδικασία, αυτόματα θα κινηθεί η ποινική διαδικασία και αυτόματα θα πάνε όλα στην εισαγγελία. Αυτά είναι αυτά που μπορώ να πω προς το παρόν, δεδομένου ότι βρίσκονται και επιτρέπεται υπηρεσιακά, και θα ήθελα να γίνει αυτό σεβαστό. Αυτό το οποίο θέλω να πω και μπορώ να σας πω ότι αυτό εφαρμόζεται και για άλλες περιπτώσεις, ότι οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας, αυτόματα κινούνται διαδικασίες. Είτε αυτές αφορούν υπηρεσιακές και πειθαρχικές διαδικασίες, είτε αυτές αφορούν ποινικές διαδικασίες. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, το πιο πολιτικό. Δεν μπορώ να πω, απλά να επισημάνω ότι δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα λόγω της διαδικασίας που είναι ήδη εδώ και ένα μήνα σε εξέλιξη με απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Προκειμένου να βάλει τάξη σε κάποια πράγματα. Δεύτερον, επειδή και από αυτού λέγονται πολλά, και για την λειτουργία των καταστημάτων και για το ποια θα λειτουργήσουν και θα αφαιρεθούν, κλείνουμε, δεν κλείνουμε, αυτά, η κατάσταση της πόλης. Έχει δοθεί από προχθές, που ξεκίνησε η Δημοτική Αστυνομία, δική μου εντολή και του Αντιδημάρχου Ιωαννίδη προς την Δημοτική Αστυνομία, έχει ξεκινήσει συστηματικούς ελέγχους στους πάντες. Όσοι θα έχουν παρακολουθήσει τα πράγματα, χθες η Δημοτική Αστυνομία ήταν έξω και έκανε ελέγχους για κατάληψη κοινόχρηση του χώρου. Αυτός ο έλεγχος στο επόμενο διάστημα θα επεκταθεί σε πάσης φύσεως καταστήματα και περίπτερα. Δεύτερον, αντίστοιχη διαδικασία υπάρχει σε εξέλιξη και για την εφησορύπανση. Επειδή έχω γράψει, έχω ακούσει διάφορα, θέλω να επισημάνω τρία πράγματα. Με απόφαση της νέας Δημοτικής Αρχής, θα έχετε διαπιστώσει κάποιος ότι έχει σταματήσει η αφισορρύπανση που προκαλούσε ο ίδιος ο Δήμος και το νομικά του πρόσωπο. Δεν θα δείτε εκτεταμένη αφισορρύπανση ούτε του οργανισμού, ούτε του ΔΠΕΘΕ. Και όσες τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν όχι τόσο αφισορρύπανσης, κατεβήκανε και με δική μου εντολή. Και αυτό γίνει σαφές από όλους όσοι είναι πολιτικοί της Δημοτικής Αρχής. Δεύτερον, επειδή ακόμα κάποιοι δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό, έχουν επιβληθεί ήδη πρόστιμα για αφισορρύπανση. Ήδη. Και τρίτον, το επόμενο διάστημα η Δημοτική Αστυνομία θα επεκτείνει και τους ελέγχους της και στα ζητήματα στάθμευσης, κοινόχρησης του χώρου και το οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Οφείλω να σας πω ότι είναι ρητή κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής σε όλα αυτά τα ζητήματα να μπει τάξη. Και δεδομένου ότι βρίσκεται και στη διαδικασία, θα βρίσκεται το επόμενο διάστημα αναθεώρησης του κανονισμού κοινόχρησης του χώρου, πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά.